Ρεκόρ σκουπιδιών καταγράφηκε το εορταστικό τριήμερο των Χριστουγέννων στη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης. Μάλιστα, όπως μας ενημερώνει σχετικά για το θέμα αυτό, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, Κώστας Ιακώβου, την παραμονή των Χριστουγέννων, ανήμερα αλλά και την δεύτερη μέρα, συγκεντρώθηκαν από τους πράσινους και μπλε κάδους σκουπιδιών και ανακύκλωσης περισσότεροι από 1.700 τόνοι απορριμμάτων. Αυτό το τριήμερο ήταν 1.700 τόνοι και πάνω, μαζί με την ανακύκλωση, και δεν μιλάω για το γυαλί γιατί το έχει η ελληνική εταιρεία ανακύκλωση, το διαχειρίζεται με ιδιώτη, και προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο. Το μεγαλύτερο τόνος όμως, η μεγαλύτερη τόνη ήταν στο ιστορικό κέντρο και στον εμπορικό κόσμο του κέντρου, γιατί φαίνεται ότι τα μαγαζιά δουλέψανε και αυτό είναι ευχάριστο, για να μπορέσουμε να δείξουμε και την επόμενη μέρα ως Θεσσαλονίκη ότι μπορούμε να δεχτούμε κόσμο και έχουμε και τις κατάλληλες υποδομές. Αυτό που επισημαίνει χαρακτηριστικά ο κύριος Ιακώβου είναι πως το αρνητικό αυτό ρεκόρ οφείλεται κατά κύριο λόγο στις μαζικές εξόδους των κατοίκων, τη μεγάλη επισκεψιμότητα που έχει αυτή την περίοδο η συμπρωτεύουσα, όπως επίσης και τις γιορτές που στήθηκαν σε σπίτια για την ανταλλαγή δώρων. Το ρεκόρ οφείλεται στην επισκεψιμότητα που έχουμε της πόλης μας από τον εσωτερικό τουρισμό και από τον εξωτερικό. Βλέπουμε ακόμα ότι και τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα σε πάρα πολύ καλές κρατήσεις, αλλά και βάσει του στολισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες, οι οποίοι όμως επικεντρώνονται στο κέντρο περισσότερο και στα υπόλοιπα διαμερίσματα αναλογικά. Ο κύριος Ιακώβου προσθέτει παράλληλα ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης αναμένει ανάλογη εικόνα στη Θεσσαλονίκη και για το τριήμερο της πρωτοχρονιάς, με τόνους σκουπιδιών να κατακλείζουν την πόλη. Όπως λέει, τα υπαίθρια γλέντια σε όλες τις γειτονιές και ειδικά στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι τόσα πολλά, προσελκύουν χιλιάδες άτομα και είναι λογικό να παρατηρείται τέτοιο φαινόμενο, με τα σκουπίδια να σχηματίζουν βουνά σε δρόμους και πεζοδρόμια. Το τρίμηνο που μας πέρασε και το τρίμηνο που έρχεται θα έχουμε περισσότερα σκουπίδια, και έτσι προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να μπορέσουμε να έχουμε ευπρεπή την πόλη αμέσως μετά όλα τα happening που γινότανε. Mm. Βλέπετε ότι μόνο στη Βασιλείου Ηρακλείου οι άνθρωποι και οι υπεύθυνοι της καθαριότητας μου είπαν ότι ήταν πάνω από 3.500 κόσμος, το οποίο μετά ήταν ένα βορδισμένο τοπίο από σκουπίδια, και άμεσα το καθαρίσαμε όπως και όλο το ιστορικό κέντρο. Από την άλλη, φέτος είχαμε μια αύξηση στα σκουπίδια της τάξης του 15 με 20% σε σχέση με άλλες χρονιές και σε σύγκριση με άλλα εορταστικά τριήμερα. Πάντως παρατηρήθηκε και μια αύξηση στα σκουπίδια σε σχέση με άλλες χρονιές, δείγμα ότι ο κόσμος διψούσε να βγει γιατί είχαμε και τον εγκλεισμό με τον κορονοϊό, με όλα αυτά που μας βασάνιζαν τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά όντως παίζουν ρόλο, αλλά παίζουν ρόλο ακόμα και η επισκεψιμότητα που έχει πλέον η Θεσσαλονίκη, διότι βλέπουμε ότι είναι μια πόλη έγκυσης από άλλους δήμους. Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης τονίζει με νόημα ότι από τον όγκο των σκουπιδιών στην πόλη φαίνεται πως υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα από εσωτερικό και εξωτερικό τουρισμό, συμπληρώνοντας ότι αυτό από τη μία μας χαροποιεί και από την άλλη ως υπηρεσία μας κρατάει σε εγρήγορση για να είναι η πόλη καθαρή και ευπρεπής.